Καλημέρα. Ευχαριστούμε το ΚΚΕ για την πρόσκληση. Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας Κινήσεων συγκροτείται από 8 εμπορικούς συλλόγους στην Ήπειρο, τη Λευκάδα και την Ετωλοκανανία, που συσπηρώνουν εκατοντάδες αυτοπασχολούμενους, εμπόρους και άλλους επαγγελματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τα προβλήματα και τις δυσκολίες της ζωής αυτών των αυτοπασχολούμενων, των οικογενειακών επιχειρήσεων, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Το επιτυχημένο κατά την κυβέρνηση σχέδιο ανάπτυξη των τοπικών αγορών μέσω της αύξησης του τουρισμού δεν άγγιξε μεγάλο τμήμα των αυτοπασχολούμενων της περιοχής μας. Την ίδια ώρα όμως, οι αυτοπασχολούμενοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αύξηση του κόστους των ενοικίων τόσο στα καταστήματα όσο και στα σπίτια μας. Δίπλα στη γενικότερη εκτόξευση του κόστους των πρώτων υλών και της ζωής που και ο τουρισμός έχει βάλει το χεράκι του. Ακόμη όμως και σε περιπτώσεις καταστημάτων που ο τουρισμός αύξησε το ταμείο τους, οι συνάδελφοι εκεί για ολόκληρους μήνες αναγκάζονται να βρίσκονται στα καταστήματά τους αμέτρητες ώρες. Η εντατικοποίηση σπάει κόκαλα και έχουν ξεχάσει τι σημαίνει η οικογένειά τους. Και δεν είναι μόνο αυτά. Δήμοι όπως της Λευκάδας και της Πρέβεζας, αναφέρθηκαν και προηγούμενοι συνάδελφοι, που υποδέχονται χιλιάδες επισκέπτες, δοκιμάζονται από την έλλειψη του νερού. Στις περισσότερες πόλεις η κυκλοφοριακή κίνηση και η έλλειψη χώρων στάθμευσης έχουν καταδύσει μαρακτήριο. Ενώ και άλλες βασικές υποδομές είτε δεν επαρκούν είτε βρίσκονται στο κόκκινο. Άφησα ως τελευταίο το πιο σημαντικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που αναφέρθηκε και εισηγητικά, τη φορολόγησή μας με τεκμαρτά, δηλαδή με ανύπαρκτα εισοδήματα. Για χιλιάδες συναδέλφους, ο πολλαπλάσιος φόρος που καλούμαστε φέτος να πληρώσουμε τεινάζει στον αέρα τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, όπως και τον επαγγελματικό. Την ίδια ώρα, οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και πλατφόρμες δεν χορταίνουν από τα κάθε είδους φορολογικά κίνητρα και προνόμια. Παρεμπιπτόντως, όσοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι πίστεψαν στα λόγια της κυβέρνησης περί φορολογικής δικαιοσύνης, ας κοιτάξουν τα φετινά ματωμένα πλεονάσματα και τις εξαγγελίες για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Όσο για την ψηφιακή αναβάθμιση που ακούμε μέρα νύχτα, τη διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών, το My Data, ηλεκτρονική τιμολόγηση κλπ., περισσότερο φαντάζουν σαν δουλειά στο λαιμό μας, δίπλα στις άλλες δουλειές που αναφέραμε, όπως τα χρέη, τα δάνεια, τους πληστηριασμούς, παρά σαν εργαλεία που θα κάνουν την εργασία μας πιο γρήγορη και πιο αποδοτική. Και φυσικά, το κόστος για την εγκατάσταση και συντήρηση αυτών των συστημάτων βαραίνει εμάς τους ίδιους. Από όλα τα παραπάνω βγάζει μάτι ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Πώς αναφέρεις βόλτα μόνος σου πίσω από τον πάγκο του μαγαζιού σου? Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι μετράμε ήδη κάποια κλεισίματα καταστημάτων. Όχι σε μαζική κλίμακα, αλλά σαφώς μετρήσιμα. Ως Ομοσπονδία έχουμε αποφασίσει ότι οι εμπορικοί σύλλογοι πρέπει τώρα, χωρίς χάσιμο χρόνο, να συντονίσουμε τη δράση μας με τους υπόλοιπους συλλόγους και ενώσεις επαγγελματιών. Ο κοινός μας βηματισμός πέρυσι τον Νοέμβρη, με συσκέψεις και αγωνιστικές δράσεις ανά πόλη, ενάντια στην ψήφιση του νόμου για την τεκμαρτή φορολόγηση, αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη. Σε αυτή την κατεύθυνση, στην Πρέβεζα παίρνουμε την πρωτοβουλία για σύσκεψη σωματείων των αυτοπασχολουμένων και επαγγελματιών την ερχόμενη Τετάρτη για κοινό μέτωπο ενάντια στη φορολογία και τα χρέη. Γιατί για να λέμε την αλήθεια, με την καλή έννοια, ζηλεύουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που με τους συλλόγους τους και τα μπλόκα τους σε κάθε νομό, περιοχή και σε όλη την Ελλάδα συντονίζουν τη δράση τους, διεκδικούν και κάτι έχουν αποσπάσει. Έχουν αφορολόγητο και εμείς φορολογία από το πρώτο ευρώ. Πιστεύουμε ότι δεν είμαστε εξοφλημένοι. Ως Εμπορικός Σύλλογος Πρέβεζας, είμαστε μπροστά μαζί με τα άλλα σωματεία της πόλης ενάντια στους πληστηριασμούς. Θέλουμε να γίνουμε το αποκούμπι κάθε αυτοπασχολούμενο απέναντι στα κοράκια των φαντς. Δηλώνουμε παρόν στις μεγάλες κινητοποιήσεις του πρεβεζάνικου λαού για την υπεράσπιση του νοσοκομείου, τη στήριξη των υγειονομικών γιατί αφορά και εμάς και τα παιδιά μας. Πρωτοβουλίες όπως η κοινή παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων με το Εργατικό Κέντρο στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων ενάντια στην αύξηση των ανταποδοτικών τελών δείχνουν τη δυνατότητα να μετρήσουμε βήματα στην κοινή μας δράση. Το δείξαμε στις μεγάλες απεργίες στα Τέμπη, με αιτήματα για μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια. Με σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, ολόκληρες αγορές στη Βορειοδυτική Ελλάδα έκλεισαν. Βρεθήκαμε στις πλατείες, δίπλα με όλους τους υπόλοιπους που είμαστε και σήμερα εδώ, με τα εργατικά κέντρα, τους αγρότες, την νεολαία. Νιώσαμε τη δύναμη που έχουμε όλοι μαζί. Αυτό το δρόμο επιλέγουμε, όσο δύσκολο κι αν είναι. Σας ευχαριστώ.